Με καταλήψει σε δεκάδες σχολικές μονάδες ανά την Κρήτη, ξεκίνησε η δεύτερη σχολική εβδομάδα. Πρέπει να επικρατήσει είναι συλλογική, να καθίσουμε να ανοίξει μια συζήτηση με στην εκπαιδευτική κοινότητα από όλους τους εμπλεκομένους, γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, αλλά και από την ίδια την πολιτεία η οποία πρέπει και οφείλει να δώσει λύσεις. Μαθητές μέσα από γενικές συνελεύσεις αποφασίζουν να κλείσουν τα σχολιά τους, διαμαρτυρώμενοι κυρίως για την πολύ ωραία χρήση μάσκας εντός και εκτός αιθουσών, αλλά και τα ελλειπή μέτρα προστασίας και υγιεινής από τον κορονοϊό. Ένας από τους πιο σοβαρούς λόγους είναι το 2ωρο, διότι δεν παλεύεται και είναι πολύ κουραστικό για μαθητές και καθηγητές. Και το διάλειμμα δεν επαρκεί για κανέναν. 15 λεπτά δεν φτάνουν ούτε μέχρι να κατέβει στις σκάλες που λέει ο λόγος. Δεν γίνεται δηλαδή να καθόμαστε 2ωρο συνεχόμενο μέσα στην τάξη χωρίς να κάνουμε διάλειμμα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό και δεν αντέχεται. Αυτό καθιστά και εμάς και τους καθηγητές να κάνουμε μια διαδικασία αντοχής και όχι να μαθαίνουμε και όχι για μάθηση. Ένα σοβαρότερο πρόβλημα αυτό, το οποίο δυστυχώς το νομοθετούν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τη σχολική πραγματικότητα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή με αυτές τις συνθήκες, με αυτό το μέτρο που λέτε, καθηγητές οι οποίοι δεν κάνουν διάλειμμα επί 7 ώρες. Αναγκαζόμενοι από το 1-2 ώρα να μπουν απευθείας στο άλλο χωρίς να κάνουν διάλειμμα. Μιλάμε για μια τραγική κατάσταση. Στο Ηράκλειο σήμερα, λουκέτα έβαλαν 46 γυμνάσια και λύκεια πάκρις άκρης ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα. Στα Χανιά 15, στο Λασίθι 10, όσα και στο Ρέθυμνο. Είναι ακόμα σχεδόν καλοκαίρι. Το να κλείνεις την πόρτα, να φοράς μάσκα και να κάνεις μάθημα 2 ώρες είναι πολύ βασανιστικό. Μέσα στις τάξεις δεν τηρούνται τα μέτρα. Ας πούμε, τα θρανία δεν απέχουν 1,5 μέτρο, 2 όπως έχει δώσει ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας. Αν δηλαδή σπάσει το 2ωρο και γίνει 1 και 1 ώρα με ενδιάμεσο διάλειμμα, θα έχει φύγει ένας από τους βασικούς λόγους για καταλήψεις. Εννοείται αυτό. Η λύση θα δοθεί μέσα από ανοιχτά σχολεία, πρέπει να το καταλάβουν αυτοί οι μαθητές μας. Πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή συζήτηση, σοβαρή κουβέντα, ώστε να πιστούν τα παιδιά και να καταλάβουν ότι μόνο με ανοιχτά σχολεία θα βρεθούν οι λύσεις, όσο καλύτερες δυνατές λύσεις γίνεται να βρεθούν υπό αυτές τις συνθήκες. Στο μεταξύ, μετά από 2 παρατάσεις, το κουδούνι χτύπησε σήμερα και στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Αυτές τις ημέρες ο χώρος ο εξωτερικός του σχολείου και ο εσωτερικός καθαρίστηκαν, αποκαταστάθηκε, έγινε η απαραίτητη απολύμανση. Ευχαριστούμε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Η δάσκαλη συνέδραμαν, ακόμα και η καθαρίστρια υπερέβαλε αυτό του σχολείου μας και έτσι τα παιδιά μας μπήκαν στις αίθουσες της διδασκαλίας σήμερα με τις καλύτερες των δυνατών προϋποθέσεις. Το ιστορικό κτίριο του σχολείου της Φορτέτσας καθαρίστηκε, τα επικίνδυνα μπάζα και οι σκαλοσιές απομακρύνθηκαν και οι αίθουσες τουλάχιστον του ισογείου παραδόθηκαν στους μικρούς μαθητές και τους δασκάλους τους. Το έργο θα ολοκληρωθεί κάπου τον Νοέμβριο, οπότε και ο αντικειμενικός σκοπός, δηλαδή να παραδοθεί ο πρώτος όροφος και να φύγουν αυτά τα containers, τα 6 containers που έχουμε, τα οποία μας έχουν ταλαιπωρήσει εδώ και 6 χρόνια, θα υλοποιηθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο σύμφωνα με τις δηλώσεις των αρμοδίων αντιδημάρχων